Σε φάση υλοποίηση μπαίνει ένα ακόμη έργο τη Δημοτική Επιχείρηση Σύνδευση και Αποχέτευση Μαλεβιζίου. Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων υδρομέτρων σε 11.410 καταναλωτές. Ένα έργο, θα έλεγα, που θα αλλάξει την ποιότητα που προσφέρει η ΔΕΗ ΑΜΣ στους καταναλωτές. Τα ψηφιακά υδρόμετρα λοιπόν έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά καινοτομιών που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό η ΔΕΗ ΑΜ. Να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει συμβάλει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη Διοίκηση ΔΕΗ ΑΜ. Ένα έργο που επί των ημερών μας όμως υπογράφει τη σύμβαση, ξεπεράσαμε γραφειοκρατικές διαδικασίες συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Θα λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα ελαχιστοποιηθεί οι διαρροές και οι απώλειες του νερού. Θα έχουμε τη μέτρηση της ΔΕΗ ΑΜ. Θα βλέπουμε ανά πάση στιγμή τη μέτρηση των δημοτών. Οι υπογραφές της σύμβασης έπεσαν στα γραφεία της ΔΕΗ ΑΜ, παρουσία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικά ωφέλη του έργου, το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση των απολειών νερού, αλλά ταυτόχρονα θα μεγιστοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη ΔΕΗ ΑΜ προς τους δημότες. Ευελπιστούμε ότι με τα ψηφιακά υδρόμετρα θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να έχουμε και καλύτερη διαχείριση στις καταναλώσεις και καλύτερη ενημέρωση και περισσότερο αποτελεσματική ενημέρωση προς τους δημότες σε πραγματικό χρόνο. Μας μένει ένας μεγάλος στόχος που είναι η αλλαγή των δικτύων ύδρευσης σε όλη τη δημοτική ενότητα Γαζίου. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι και τα GIS. Τα GIS είναι τα γεωχωρικά δεδομένα για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία για τις, που είναι τα δίκτυά μας. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος συνεχίζει τις επαφές του με στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης με στόχο τη σύνδεση του Δήμου με το φράγμα Ποσελέμη. Υπήρξε μια συμφωνία ότι όντως οι συνθήκες είναι όριμες για να συνδεθεί η Δημοτική Ενότητα Γαζίου, ο Δήμος Μαλεβιζίου με τον Ποσελέμη, που να πούμε βέβαια εδώ ότι είναι και το αρχικό σχέδιο. Όταν ο Ποσελέμης δημιουργήθηκε, προέβλεπε και την υδροδότηση της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου. Υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά τις μελέτες, δηλαδή πρέπει να γίνουν επικαιροποίηση μελετών για τη σύνδεση του δικτύου από το κοντινότερο σημείο που έρχεται το νερό του Ποσελέμη. Επομένως, νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις θετικές.